Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε τσικνοπέμπτη σήμερα, 5η 28 του μηνός, τελειώνει ο Φεβρουάριος, πάει και αυτός, άντε να έρθει η Άνοιξη, όπως λέει και η Σοφία Βόσου, να ανοίξει λίγο η ψυχούλα μας, γιατί είναι που είναι, με όσα τραβάμε στον Ηρακλή, τουλάχιστον από καιρό να είμαστε καλά. Μια χαρά δεν περνάμε, Χρήστο Ηρακλή, μια χαρά περνάμε. Ξεκινάμε, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε σήμερα, ό,τι και αν έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Εάν έχετε πιει πολύ, ας οδηγήσουν άλλοι που δεν έχουν πιει πολύ, δεν είναι κακό. Εάν έχετε φάει πολύ, εντάξει, μπορείτε να το ρυθμίσετε αυτό. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου, ο φίλος μου, ο Χρήστος Κιώσης, ο οποίος παίζει πλέον στο Φίνικα Σύρου και θα τον αντιμετωπίσει ο Ηρακλής στον ημιτελικό. Ερχόμαστε, να ξέρεις. Να πεις το συνονόματό σου και στην επίθετό σου ότι ερχόμαστε στην Ιερόπετρα. Και φυσικά τον πειράζω όλα αυτά τα χρόνια τον Χρήστο, όταν ο Χρήστος και ο κεντρικός ήταν παίκτης του Ηρακλή, τώρα είναι παίκτης του Φίνικα Σύρου. Έχω παραγγελιά σήμερα μουσική. Και εγώ χατήρια δεν χαλάω, ο αδερφός ημών Κυριάκος μου ζήτησε Motley Crue. Έτσι λέει, για να προετοιμαζόμαστε για την αυριανή συνέντευξη τύπου 1:30 στο Καφταζόγλιο. Σε λίγο θα έχουμε μια ιδιαίτερη συνέντευξη από αυτές που μας και σας αρέσουν. Πήγα να το πω μαζί αυτό. Μας σας αρέσουν. Ωραίο. Δεν είναι κακό, Χριστό. Έτσι πώς το είπα τώρα. Πώς το είπα. Μας σας αρέσουν. Κάπως έτσι. Μια συνέντευξη που συνηθίζουμε μια στο τόσο, εφόσον υπάρχει ευκαιρία, που συνδυάζει το παρελθόν. Κάποιοι ίσως αποκαλούν ρετρό, σε αρκετούς αρέσουν πολύ. Ξέρω ότι η επικαιρότητα είναι αυτή που καίει, αλλά καλό είναι να παίρνουμε και κάποιες πινελιές του παρελθόντος. Νομίζω μας βοηθούν και ψυχολογικά. Σίγουρα το ενδιαφέρον όλων στρέφεται αύριο 1:30 το μεσημέρι στην αίθουσα τύπου του Καφταζόγλιου, όπου ο Τόμ Παπαδόπουλος, πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, ο Στάτης Καραντώνης, αντιπρόεδρος, και ο Ηλίας Θοδωρίδης, υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Ουσιαστικά είναι και ερωτήσεις και του κόσμου, έτσι. Όλες αυτές τις μέρες εκφράζεστε και εσείς μέσω διαφόρους τρόπους. Η αλήθεια είναι ότι αν μπουν στη διαδικασία να τις απαντήσουν όλες, που θέλω να πιστεύω ότι θα μπουν, δεν θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ας φύγουμε 6 ώρα, ας έρθουμε κατευθείαν για εκπομπή, που λέει ο λόγος. Νομίζω ότι θα κρατήσει πάρα πολύ ώρα η συνέντευξη τύπου και πρέπει να κρατήσει πάρα πολύ ώρα η συνέντευξη τύπου, όχι για να λέμε ότι κράτησε 3 ώρες, αλλά για να υπάρξει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικό αποτέλεσμα θα υπάρξει με δύο τρόπους. Ή με τρεις. Πρώτον, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που αιωρούνται και οι απορίες που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να τοποθετηθούν άπαντες για το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, αλλά και για τα όσα τραγελαφικά έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί τα περισσότερα τραγελαφικά είναι. Λίγα θετικά να έχουν συμβεί. Και το τρίτο, να ακούσουμε πράγματα που θα γίνουν. Και να ακούσουμε πράγματα, αυτό πάει πακέτο, που ισχύουν. Όχι να μας πουν κάτι το οποίο θα διαψευστεί 2-3 μέρες μετά. Ή να μας πουν ότι θα κάνουν κάτι το οποίο δεν θα το κάνουν ποτέ. Μην είναι η συνέντευξη τύπου σαν την ανακοίνωση της 13ης Νοεμβρίου που έλεγε ότι αναλαμβάνει διοικητικό πόστο ο Ηλίας Θοδωρίδης και σήμερα έχουμε 28 Φεβρουαρίου και ακόμα δεν έχει αναλάβει. Ευχόμαστε λοιπόν ότι όσα υποθούν, είτε είναι δικές τους τοποθετήσεις, είτε είναι απαντήσεις σε ερωτήσεις μας, θα γίνουν πράξη και θα είναι αλήθειες. Αλλιώς δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε. Και δεν είναι ο λόγος να πούμε «Α, είδες, έκανα τις ερωτήσεις, τι καλά, τελείωσε το κομμάτι μου». Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να βγάλουμε ουσία, να βγάλουμε αποτέλεσμα. Να μείνουμε εκεί μέχρι το βράδυ. Αρκεί να ακούσουμε, όχι αυτά που θέλουμε, να ακούσουμε την αλήθεια. Είτε μας αρέσει η αλήθεια που θα υποθεί, είτε δεν μας αρέσει, να ακούσουμε την αλήθεια. Και να ακούσουμε «θα», τα οποία θα είναι «θα» πράξεων. Όχι «θα». Με κουβέντες και λόγια, μόνο. Την αγάπη μου στον κύριο Δημήτρη, ο άνθρωπος ο οποίος στην παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος στο Χορτιάτι, 7 με 8, τα αφήνει όλα. Κουτάλια, μαχαίρια, κατσαρόλες,
ψισταριές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορεί ρε παιδί μου εν ώρα, ώρας για μπλε να μαγειρέψει. Μη παραγγέλνετε, πιείτε. Δεν μπορείτε να πίνετε μία ώρα. Πιείτε από τις 7 μέχρι τις 8 και μετά σας φέρουμε και τα φαγητά. Και στη φίλη μου τη Βικτωρία που είναι εκεί, και στο φίλο μου το Θανάση και σε όλα τα παιδιά που σήμερα έχουν πάρα πολύ δουλειά γιατί περιμένουν και πάρα πολύ κόσμο. Τσικνοπέμπτη, άλλωστε. Λοιπόν, να θυμίσουμε. Σας το έκανα γνωστό από νωρίς με το Facebook, αλλά θα σας το πω τώρα και στην εκπομπή. Έχουμε και σήμερα 3 υπέροχα ημερολόγια να κληρώσουμε από τον Όμιλο 1899. Συλλεκτικά υπέροχα ημερολόγια από τον Όμιλο Φιλομούσων στον Ηρακλή, όπως γράφει το ημερολόγιο του 2019, 110 χρόνια Ηρακλής. Και γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη ημερολόγιο, το αποστέλλετε στο 54526. Έχουμε και το mail ανοιχτό, blue libero, μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr. Επαναλαμβάνω, 3 ημερολόγια του ομίλου 1899 σας περιμένουν σήμερα. Χρωστάω ένα στον φίλο από την Αλεξάνδρεια, ξέρει αυτός, θα του το στείλω. Την επόμενη εβδομάδα θέλω να πιστεύω σύντομα. Ο Σταύρος ο Κιάος το έχει παραλάβει ήδη ο νικητής. Ο Χάρης Γκοτζιαμπασόπουλος δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με την εκπομπή. Έχει κερδίσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, FM κενό ονοματεπώνυμο, ημερολόγιο, αποστολή στο 54526. Και Blue Libero, μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr. Έχω 3 ημερολόγια για σας, υπέροχα, από τον Όμιλο 1899. Σήμερα, μέρα που είναι ο κύριος Τον Παπαδόπουλος, βρέθηκε και στη γιορτή του Ερασιτέχνη για την Τσικνοπέμπτη, στα γραφεία εκεί στο Κατσάνιο, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, που είχαν τα ψησίματά τους. Σήμερα έχει και τα γενέθλιά του ο Μανουέλ Ρόκα, χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι δυνατός. Εγώ το έχω ξαναπεί στη θέση του, δεν θα παρέμενα στην ομάδα, αλλά ο καθένας λειτουργεί όπως θέλει. Θα δούμε τι θα πούν για τον Ρόκα αύριο και ο Τον Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Θεοδωρίδης, γιατί φυσικά και πρέπει να τοποθετηθούν μετά από όλα όσα συνέβησαν και μετά από τις δηλώσεις, τρομερές δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο Ισπανός προπονητής. Μετά την αποχώρηση, παύλα παρέτηση του Τάσου Κατσαμπή, νέος γενικός αρχηγός αναλαμβάνει ο Βασίλης Πυρογιάννης, που τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ φυσικά στην εκπομπή, τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Στις ακαδημίες έχει αφήσει ένα έργο όλα αυτά τα χρόνια, στις ακαδημίες του Ηρακλή. Συμμετείχε υποστηρικτικά και φέτος στο τεχνικό επιτελείο των τμήματων υποδομής, πλέον έχει το συγκεκριμένο ρόλο και το συγκεκριμένο ρόλο να είναι ο νέος γενικός αρχηγός στο ποδοσφαιρικό τμήμα και να το ευχηθούμε καλή δύναμη επίσης. Απόψε θα υπάρξει και δείπνο στην ομάδα με πρωτοβουλία του Τόμα Παπαδόπουλου. Απόψε είπα, αύριο. Αύριο το βράδυ, Παρασκευή 1η του μηνός, 1η Μαρτίου. Γεια σου Τόμα μου, ναι, θα τη διαβάσω την ανακοίνωση, θα τη διαβάσω στο δεύτερο μισό της εκπομπής, αλίμονο ξέρεις ότι τα καταγράφουμε όλα. Επαναλαμβάνω, FM κενό ονοματεπώνυμο, ημερολόγιο, αποστολή στο 54526 και το mail μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε bluelibero@yahoo.gr. 3 ημερολόγια του ομίλου 1899, υπέροχα, συλλεκτικά, ιστορικά, να τα έχετε κοιμήλιο στο σπίτι σας, στον τοίχο σας, για τα παιδιά σας, στα δωμάτια τους. Να τα ξεφυλίζουν και να μαθαίνουν την ιστορία του Ηρακλή. Είναι πολύ ωραίο δωράκι, νομίζω. Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά και τα παιδιά του Ομίλου και τον καλό μας φίλο τον Βαγγέλη που τα προσφέρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήρθε η ώρα να πάμε σε αυτήν την συζήτηση, παύλα συνέντευξη που σας είχαμε προαναγγείλει και από προχθές, που αφορά κυρίως το παρελθόν, με τις βουτιές στο παρελθόν που κάνουμε κάποιες φορές στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω κάπως. Και νιώθω κάπως. Πάνω απ' όλα νιώθω όμορφα, αλλά είναι η πρώτη φορά που μιλάω μαζί του στον αέρα και μιλάω μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ο πρώτος τερματοφύλακας που θυμάμαι εγώ εν ζωή.
στα 7 μου και στα 8 μου χρόνια, στα 6 μου βέβαια με πήγε ο πατέρας μου γερός να είναι στο Καφτατζόγλιο, σε ένα Ηρακλής Εθνικός 2-1. Και είναι ο πρώτος θεματοφύλακας που είδα ποτέ στη ζωή μου να παίζει με τη φανέλα του Ηρακλή. Έχει κάνει πολλά, έχει γράψει τη δική του ιστορία και τον τίτλο του Βαλκανικού Κυπέλου. Μας έκανε βέβαια και κλαίγαμε εκείνο το βράδυ του 1987, αλλά δεν θέλω να το πολύ θυμάμαι, σε εκείνο τον τελικό με τον Όφη. Όπως και να έχει, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον μετά από όλα αυτά τα χρόνια που τον ζήσαμε και πιο πρόσφατα, γιατί είχε έρθει και στο τεχνικό επιτελείο του Ηρακλή. Να μην τα πολυλογώ. Καλησπέρα, Μπλάνκο Γεωργίεφ. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Καλά είμαστε, στο σπίτι σας περιμένω έτσι λίγο να τα πούμε από κοντά. Τα λέμε, αυτό το από κοντά μου αρέσει, γιατί όντως νιώθω ότι είμαστε κοντά αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Και ο κόσμος που μας ακούει. Okay. Σε χάσαμε, έχουμε πολύ καιρό να σε δούμε. Η αλήθεια είναι ότι... Έχω καιρός που δεν έχω έρθει στην Ελλάδα, όμως μάλλον σε λίγο καιρό θα είμαι και στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεσαι να μας έρθεις? Σίγουρα, στο Μάιο τουλάχιστον θα έρθω σίγουρα. Επειδή τώρα έχω κάτι δουλειές εδώ με το ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έρθω. Είσαι σε ομάδα εκεί στα Σκόπια, σε ομάδα πρωταθλήματος, προπονητής τερματοφυλάκων? Ναι, σε μια ομάδα αλφα κατηγορία, mm-hmm. που είναι καλή σταθερή ομάδα και δουλεύουμε, κάνουμε ακόμα προπόνηση και έτσι. Τι χρώματα φοράνε αυτοί, έχουν μπλε άσπρο? Όχι, Όχι. Εντάξει, να την κόκκινη, αλλάξουμε. Κόκκινη, να την αλλάξουμε. Ναι, σίγουρα, ναι. ναι. Πόσα χρόνια έχει που ήσουν εδώ με τον Ντοιτσινόφσκι? Πέρασαν αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, το ήταν το 97. Όμως πέρασαν πολλά χρόνια, mm-hmm. και δεν πήγαμε καλά αυτή τότε, όμως δεν πέρασε. Είναι από τότε, καλά. Αλήθεια, υπήρξε ποτέ περίπτωση ή κάποια πρόταση ή με κάποια διοίκηση, με κάποιο προπονητή τότε να έρθεις κοντά ώστε να ξαναλάβεις κάποιο πόστο στον Ηρακλή ή δεν ξανά ήρθε ποτέ κάτι τέτοιο σε σένα? Όχι, μετά από αυτό εγώ νομίζω ότι τότε δεν κάναμε καλή δουλειά, δηλαδή απαιτήξαμε και ναι. ήθελα λίγο να ηρεμήσω και να είμαι στην πατρίδα μου εκεί να δουλεύω έτσι και έτσι έμεινε. Mm-hmm. Η αγάπη σου, Μπλάνκο Γεωργίεφ, για τον Ηρακλή, εγώ ευτυχώς είμαστε και φίλοι στο Facebook και πλέον η τεχνολογία μας βοηθάει, το βλέπω σχεδόν καθημερινά να μην έχει σταματήσει, και σχόλια που έχεις κάνει κατά καιρούς και με φίλους του Ηρακλή, με οπαδούς του Ηρακλή που βρίσκεσαι. Πρόσφατα βλέπω έχουν βγει και φανέλες, έχουν βγει και μαξιλάρια για σένα και νομίζω οι συναντήσεις που είχες ήταν πολύ ωραίες, έτσι? Ναι, και γι' αυτό ήθελα να το ευχαριστήσω τον μεγάλο αποδίτη του Ηρακλή, τον Άκη Δημητριάδης, mm-hmm. που μου έκανε μια πολύ μεγάλη έκπληξη ναι. που ήρθε εδώ στα Σκόπια να με δει από κοντά. Δηλαδή ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όλα αυτά τα χρόνια τι είναι αυτό που σε κρατάει και δεν έχεις, όχι μόνο δεν έχεις ξεχάσει τον Ηρακλή, αλλά εξακολουθείς και τον αγαπάς, ξέρω ότι ασχολείσαι, ενημερώνεσαι για την ομάδα όσο μπορείς. Και έτσι. Εγώ τον έχω πει πολλές φορές, δηλαδή εγώ έπαιξα στη ζωή μου στις 4 ομάδες, δηλαδή σε όλη την καριέρα μου. Ο Ηρακλής τον μένω στην πρώτη θέση επειδή εγώ το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε και η ομάδα που έχω αγαπήσει τόσο είναι ο Ηρακλή. Εγώ έπαιξα και στη Βαρδάρ. Βαρδάρ στα Σκόπια εδώ είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Όμως εγώ, ναι. Ηρακλής είναι στην πρώτη θέση στην καρδιά μου από αυτές τις 4 ομάδες που έχω παίξει. Δηλαδή ο Ηρακλής δεν τον αλλάζω καμιά μία άλλη ομάδα. Αν ρωτήσω γιατί, τι θα μου πεις, γιατί ο Ηρακλής είναι μέσα στην καρδιά σου τόσο πολύ? Κοίταξε, επειδή ο κόσμος τότε με αγαπούσε πολύ και εγώ έπαιξα δηλαδή πολύ ελεύθερα, δηλαδή έπαιξα και είδα τόσο κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο και το γήπεδο ήταν συνέχεια γεμάτο, δηλαδή και μέσα είχαμε παιχταράδες, σαν τον Χατζη Πανδρική Παπαγιάννου, Κοφίδης, ξέρω εγώ, Αναστασιάδης. Δηλαδή γι' αυτό πολύ με τραβούσε ο Ηρακλής. Και μακάρι να μπορούσες να πετύχεις και άλλα πράγματα. Είχες πανηγυρίσει το Βαλκανικό το 85 με την Άργη Σπιτέστη. Το 87 δεν θέλω να το θυμάμαι. Δεν θέλω καθόλου. Κοίταξε, αυτός πέρασαν τόσο χρόνια, 30 και.
Όμως αυτό μας καίει ακόμα. Ναι. Δηλαδή πονάει όπου ακόμα. Και να μιλάμε, κάπου μιλάμε αυτό το παιχνίδι, επειδή ήμασταν τόσο κοντά έτσι. Και νομίζω επειδή σαν ομάδα ήμασταν πιο καλοί από τον Όφη, όμως το ποδόσφαιρο γίνεται και αυτά. Συνέχεια ο καλύτερος δεν βγαίνει όπως θέλει. Δηλαδή, εκείνα τα απέναντι Μπλάνκο πόσα βράδια τα θυμόσουνα ή ακόμα τα σκέφτεσαι? Κοίταξε αυτό, ακόμα το σκέφτομαι. Ακόμα και θυμάμαι το πρώτο πέναλτι που μου χτυπήσε ο... Πώς το λέγανε αυτό, έπαιξε στον Παναθηναϊκό, ο Χαρλαμπίδης. Ναι. Και εγώ έπεσα σε δεξιά πλευρά μου ή πέρασε την μπάλα από τη χέρι μου. Μπορούσα να το πιάσω, μπορεί και μετά το παιχνίδι να άλλασε, να γινόταν αλλιώτικα. Όμως αυτό είναι. Έγινε, δυστυχώς. Έγινε και ήταν μια μεγάλη... Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει τίτα. Αυτό. Πέρασε τώρα. Από το 85, ποιες είναι οι αναμνήσεις σου, τι θυμάσαι από το Βαλκανικό, το τρόπαιο? Και κοίταξε, αυτό ήταν... Μεγαλατά Σαράι τότε, με άργες πικές, ναι, ναι, ήταν μεγάλες ομάδες. Κοίταξε, θα ήθελα αυτό να πω. Δηλαδή τώρα με τον Γκαλατασαράι που παίξαμε μέσα στο Καφτατζόγλου, μάλλον ήταν 5-1, θυμάμαι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Τόσο ήταν το. Ναι. Εκεί χάσαμε 1-0, θυμάμαι. Δηλαδή να παίξεις με ένα Γκαλατασαράι που τώρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κάτι είναι, δηλαδή... Ήθελα να πω λίγα χρόνια μετά το UEFA πήρε. Πήρα, ναι. Και ήθελα να πω δηλαδή τι δύναμη είχε τότε ο Ηρακλής. Μεγάλη ομάδα είναι. Και τώρα δυστυχώς αυτοί πάνε μπροστά, οι Τούρκοι, ο Γκαλατασράι, ο Ηρακλής είναι πολύ κάτω τώρα. Εμείς είμαστε πίσω, δυστυχώς. Πίσω πολύ. Και ναι. Να υποθέσω ότι σε στεναχωρεί πάρα πολύ όλο αυτό, έτσι, με τα χρόνια που ο Ηρακλής έχει περάσει όλες αυτές τις πίκρες και ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα και είναι τώρα στη Β' Εθνική και ταλαιπωρείται και είναι στη 10η θέση. Πώς τα σκέφτεσαι όλα στο μυαλό σου? Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Όταν βλέπω τώρα Λαμία Α' Εθνική, Ηρακλής τρίτη, δεύτερη εθνική παίζει. Τρελαίνεσαι. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να τα σκέφτω και πολύ δύσκολα μου πέφτει. Ναι. Και να τον έχει το καλύτερο ποδοσφαιριστή στο όλο την εποχή, το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, και η ομάδα του να είναι εκεί που είναι ντροπή. Δηλαδή τι να πω άλλο. Ξέρεις πολύ καλά ότι τον έχουν αδικήσει τον Ηρακλή. Τρεις φορές τον έχουν ρίξει κατηγορία στα, ναι, ναι, στα χαρτιά. Ναι, το έχω αυτό. Μόνο με τον Ηρακλή έχει γίνει αυτό. Μόνο. Αυτό είναι μάλλον δυστυχώς κάτι... Γιατί όλο συμβαίνει με τον Ηρακλή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, γιατί τους ενοχλεί μάλλον, Μπλάνκο. Σίγουρα. Κοίταξε. Μάλλον, ο Ηρακλής για τον ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι και πρέπει να είναι εκεί που είναι η θέση του. Δηλαδή, η Ηρακλής είναι μια μεγάλη ιστορία. Θέλω να πάμε και σε κάτι πολύ δυσάρεστο που έγινε πριν από λίγες μέρες. Έχασες έναν πολύ καλό σου φίλο, έναν άρρωστο Ηρακλειδέα, τον Μιχάλη τον Μαριόγλου. Ναι, ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι ψηλά, στον παράδεισο. Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Και τον είχε ζήσει πολύ κοντά εδώ, έτσι. Κοίταξε, αυτός ήταν πολύ μεγάλος φίλος μου, δηλαδή όταν έκανε γάμους τα παιδιά μου, αυτός ερχόταν με πατέρα του και μάνα του, δηλαδή εδώ στα Σκόπια. Mm-hmm. Και πώς να σε πω, δηλαδή ήμασταν σαν μια οικογένεια, σαν αδερφός μου ήταν, πολύ κοντά, πολύ, πολύ φίλος μου ήταν. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, όμως δυστυχώς δεν μπορούσα να έρθω επειδή δεν είχα επαφές με κάποιον άλλο να μου πει πότε θα είναι η κηδεία, το ξέρω εγώ, για να έρθω, δηλαδή εγώ... Αργότερα έμαθα και δεν μπορούσα να έρθω. Πες μας δύο λόγια για τον Μιχάλη. Μιχάλης ήταν καλό παιδί, θυμάμαι από τη μεγάλος Ηρακλειδέας και από τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, την πρώτη μέρα που έφτασε εκεί, πάτησα στο γήπεδο, ήρθα από κοντά μου, μου λέει εγώ είμαι πολύ μεγάλος φίλος του Ηρακλή, σπούδαζα στα Σκόπια, λέει και θέλω να είμαι φίλος εδώ όσο θα έχεις μείνει στην Ελλάδα, να είμαστε φίλοι. Ναι, εντάξει, λέω, θα είμαστε φίλοι, έτσι, δηλαδή 5 χρόνια πώς ήμουν στην Ελλάδα, κάθε μέρα, κάθε βράδυ ήμασταν μαζί. Mm-hmm. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Και η αγάπη παιδί. Του για τον Ηρακλή μεγάλη, έτσι. Άρα, η Ηρακλή τον αγαπούσε
σαν τρελός. Ένας φίλος του Ηρακλή στέλνει μήνυμα τώρα και μου γράφει «Μπλάνκο, σε αγαπάμε, μην ξυρίσεις το μουστάκι ποτέ». Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν τα ξυρίζω. Δεν το έχεις κάνει, έτσι, το έχεις κάνει. Όχι, όχι, ακόμα μια φορά τον έχω κάνει όταν ήμουν φαντάρος. Αυτό είναι πριν πολλά χρόνια. Αυτό δηλαδή, είναι 20... το σήμα, κατά τεθέ, δεν υπάρχει. Είναι έτσι, έτσι, το χαρακτηριστικό σου. Αυτό είναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα. Σε αυτά τα χρόνια που ήσουν στην ομάδα, είπαμε για το Βαλκανικό, είπαμε για αυτό τον τελικό, ναι, που δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Ποια είναι άλλα αυτά που πολλές φορές έτσι σου έρχονται μπλάνκο ξανά στο μυαλό και τα σκέφτεσαι και τα θυμάσαι, ίσως τα συζητάς με φίλους, από αυτά που έζησες εδώ με τον Ηράκλειο? Κοίταξε, είχε πολλές στιγμές αυτές, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ όλα, όμως πώς να σε πω, δηλαδή θυμάμαι την παρέα που έκανα με τον Βασίλη που ήμασταν κοντά και κάπου που πιέναμε προετοιμασία, ήμασταν σε ίδιο δωμάτιο, κοιμόμαστε μαζί και κάναμε πλάκες αυτά. Και θυμάμαι, ας πούμε, εγώ πολύ που έπαιξα ένα παιχνίδι όταν ήρθα με τον Παναθηναϊκό στο εκείνο το μικρό γήπεδο. Στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο. Ήταν μετά, ναι, τον έκλεισαν και πήγαν στη ΟΚΑ εκεί που έπαιξε στην Καλογκρέζα. Το ΆΚΑ, ναι. Δηλαδή που σε εμάς τα γήπεδα εδώ στα Σκόπια δεν ήταν τόσο κοντά ο κόσμος κοντά στο γήπεδο. Και όταν βγήκα εγώ μέσα στο γήπεδο, λέω τι είναι αυτό, ρε γαμάτο. Τι είναι αυτό, ρε. Πρώτο μάτς ήταν αυτό. Πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Ηρακλής. Πρώτο μάτς, λέω τι γίνεται, χαμός γίνεται. Αυτό εδώ, λέω. Αυτό δηλαδή εμείς είχαμε. Εγώ έπαιξα εδώ στα Σκόπια σε 30 κόσμο, ξέρω. Όμως εκείνο το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Δηλαδή τρέλα ήταν. Τρέλα. Και έτσι μου ήρθε, λέω, τώρα εδώ τα πετάνω, άμα τα παίξω καλή μπάλα, και φυσικά έπαιξε ένα καλό μάτς για μένα, που το θυμάμαι πολύ ωραία. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Ρότσα, Γκαλάκος, τι ήταν αυτοί, δηλαδή, ναι, καλή ομάδα είχε ο Παναθηναϊκός τότε. Εντάξει. Ο Ηρακλής είχε μπλάνκο όμως. Κοιτάξτε, είχε και ο Μπλάνκο όμως και είχε και τον Βασίλη, τον Παπαγιάννο, τον Κοφίδη, τον Κορφανίδη, όλοι παικταράδες. Έχεις με κάποιους από αυτούς επαφή ακόμα? Με τον Ορφανίδη που είπες, με κάποιους άλλους πρώην συμπαίκτες σου να μιλάτε ακόμα? Με τον Λάκη Παπαγιάννο έχω μιλήσει, με τον Βασίλη, ναι, κάπου μιλάω. Και έτσι. Καφτατζόγλου, έχεις πολλά χρόνια με να έρθεις. Με τον Καραΐσκο. Ορίστε. Καφτατζόγλου, έχεις πολλά χρόνια να έρθεις. Πολλά. Δηλαδή από τότε που ήμασταν προπονητές με τον Ντοτσινόφσκι, από τότε δεν έχω πατήσει. Από τότε. Ήρθε η ώρα, νομίζω. Ήρθε σίγουρα. Σε λίγο θα είμαι εκεί, σίγουρα. Όμως όταν θα έρθω, νομίζω ότι φέτος ο Ηρακλής μας δεν πάει καλά, όμως το χρόνο πιστεύω ότι πρέπει να... Ναι, φέτος είναι λίγο δύσκολα να προλάβει. Ναι. Ναι, φέτος, εντάξει, νομίζω ότι φέτος είναι χαμένη η χρονιά, όμως το χρόνο πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξει μια καλή ομάδα με ένα καλή διοίκηση, καλό διοίκηση, και να πάει μπροστά ο Ηρακλής. Ένας φίλος μου λέει να σου πω, να του πεις ότι θέλουμε να χαμογελάει και όχι να είναι σαν στεναχωρημένος. Όχι, δεν είμαι, εντάξει. Όχι, εγώ βλέπω φωτογραφίες, χαμογελαστός είσαι. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Κρύβεις το χαμόγελο κάτω από το μουστάκι, Μπλάνκο, γι' αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εύχομαι και από κοντά να μας έρθεις. Το Μάιο είπες, θα μας έρθεις. Το Μάιο εμείς τότε μάλλον θα είμαστε στο τελικό. Όταν τελειώσει σίγουρα θα έρθει. Επειδή τώρα είμαι τελικό, είμαστε. Βγάλαμε καλό αποτέλεσμα εχθές, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε. Καλή στο επιτυχία τελικό, με την ομάδα σου, φυσικά, εννοείται. Ευχαριστώ. Να τα καταφέρεις εκεί και να σε δούμε από κοντά. Ναι, όμως θα ήθελα, ναι, να χαιρετήσω όλους τους οπαδούς του Ηρακλή και όλους τους συμπαίκτες μου που παίξαμε μαζί και όλοι αυτοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Να είσαι καλά. Φαντάζομαι όταν έρθεις το Μάιο εδώ, όταν τελειώσεις υποχρεώσεις με την ομάδα, θα ήθελες να βρεθείς σε καμιά ταβέρνα, σε κανένα τραπέζι με τους παλιούς συμπαίκτες. Σίγουρα αυτό θα το κάνουμε. Εγώ είπα και στον Άκη, αυτό σίγουρα. Δηλαδή θα κάνουμε μια τραπέζι με όλους τους παίκτες. Ναι, σίγουρα. Πολύ θέλω αυτό να το κάνουμε. Μακάρι, θα είναι ωραίο. Θα είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ναι. Να είσαι καλά. Εντάξει, τεράστιος. Μπλάνκο Γεωργίεφ. Τερματάρα και... για τους Ηρακλειδείς της δικής μου ηλικίας, λίγο πάνω, λίγο κάτω, από 37 και πάνω, 38 και πάνω, Χρήστο, κάπου εκεί, νομίζουμε ότι είναι από τις πρώτες φιγούρες, πρώτες φυσιογνωμίες που θυμόμαστε στην παιδική μας ηλικία. Μου έχει σφηνωθεί η εικόνα του στο μυαλό, από την πρώτη στιγμή που πάτησα για πρώτη φορά στη ζωή μου στο Καφτατζόγλου και τα πρώτα χρόνια που έβλεπα την ομάδα. Γερός να είναι να κατακτήσει και κύπελο εκεί στα Σκόπια και να μας έρθει. Το θέλει πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά χρόνια να έρθει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ήτανε μια παρένθεση από αυτές που κάνουμε κάποιες φορές όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην ώρα για μπλε, έτσι να βουτάμε και λίγο στο παρελθόν. Καλό είναι, ειδικά για τους πιτσιρικάδες, να μαθαίνουν και ποιοι ήταν εδώ και τι ήταν αυτοί που ήταν εδώ για τον Ηρακλή, τι αποτελούσαν για τον κόσμο. Πάμε, Χριστάρα μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζουμε, μετά την ωραία συζήτηση που είχαμε με τον τεράστιο Μπλάνκο Γεωργίεφ. Πω. Πολύ πίσω πήγαμε. 6 ήμουνα, Χρήστο. 6, όταν τον πρώτο είδα στο Καφταζόγλιο. 85. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν έχουμε να δούμε πολλά τώρα, γι' αυτό μας αρέσει κάποια στιγμή να βουτάμε στο παρελθόν. Θυμίζω τα ημερολόγια μας που είναι ένα βούτυγμα από μόνα τους. Στο παρελθόν μια βουτιά, όχι ένα βούτυγμα, μια βουτιά, πιο σωστά. Κληρώνουμε, δίνουμε 3 ημερολόγια σε εσάς από τον όμιλο 1899, υπέροχα, ιστορικά, συλλεκτικά, για τον τοίχο σας, για το σπίτι σας, για το δωμάτιό σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, να το ξεφυλίσουν, να το διαβάσουν, να μάθουν την ιστορία του Ηρακλή. FM και νο ονοματεπώνυμο, ημερολόγιο, αποστολή στο 54526, δεν σας βλέπω ακόμα πολύ ζεστούς. Και blue-libero@yahoo.gr. Αν δεν στείλετε σήμερα μηνύματα, εγώ θα τα παρκάρω, τα ημερολόγια εννοώ, και θα τα ξαναδώσουμε σε άλλη εκπομπή. blue-libero@yahoo.gr, FM και NO, ονοματεπώνυμο ημερολόγιο, αποστολή στο 54526. Γιώργο, καλημέρα, εύχομαι αύριο να κάνετε ερωτήσεις και να πάρετε απαντήσεις προτού πάτε παρακάτω. Σε ακούω εδώ από το Detroit, Θόδωρέ μου, την αγάπη μου. Δεν υπάρχει πόλη της Αμερικής που να μην ακούει ώρα για μπλε, ρε φίλε. Γιατί έχουμε πολλούς καλούς φίλους πάνω, αλλά έχουμε και τον Θόδωρο που μία είναι στο North Carolina, μία είναι στο Texas, μία είναι στο Milwaukee, μία είναι στο... που αλλού είναι, στο Detroit τώρα. Να είσαι γερός να ταξιδεύεις εκεί στην Αμερική. Για το ποδόσφαιρο, για το παιχνίδι με την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 3 είναι τηλεοπτικό και μετά ακολουθούν 3 μάτς χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Το επόμενο μάλιστα είναι μεσοβδόμαδο, την άλλη Τετάρτη έχουμε παιχνίδι στη Λάρισα, εκεί κοντά στα Τέμπη νομίζω είναι ένα γήπεδο που παίζει ο Απόλλων Λάρισας, με τον Απόλλωνα στις 3 το μεσημέρι και μετά εκτός έδρας δεύτερο συνεχόμενο στη Σπάρτη. Ο Κοστούλας θα επανέλθει εν ώψη της Παναχαϊκής, ο Καραντώνης θα διευθύνει, όχι ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ, ο Δημήτρης Καραντώνης, η Μαθίας, Αχιλέας Νίξας Λάρισας και Αλέξανδρος Μπαλιάκας Κοζάνης, τέρατος ο κύριος Σιδηρόπουλος. Η ΠΑΕ Ηρακλής που αναλαμβάνει και πρωτοβουλία στήριξης προς τον ερασιτέχνη, καθώς αγόρασε χθες 100 προσκλήσεις για το μεγάλο ετήσιο χορό του Γυμναστικού Συλλόγου που θα γίνει 20 Μαρτίου, όπως έγινε και πέρυσι. Πέρυσι ευχηθήκαμε να γίνει θεσμός και χαίρομαι που επαναλαμβάνεται και φέτος. Όσους περνούν οι μέρες θα σας βάζουμε στο κλίμα και μουσικά για αυτό, έτσι για να το προαναγγείλουμε όσο καλύτερα γίνεται. Σας έχουμε μιλήσει
εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες, για το πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τον Ηλία Θεοδωρίδη και με το ότι ακόμα δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και προσέξτε, το λέμε όχι γιατί έχουμε κανένα νταλγκά σώνει και καλά που δεν έγινε, που έχουμε, γιατί καλό θα ήταν αυτός που βάζει λεφτά να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά το λέμε κυρίως γιατί η ίδια η ΠΑΕ Ηρακλής 13 Νοεμβρίου είχε βγάλει ανακοίνωση και είχε πει ότι αναλαμβάνει διοικητικό πόστο. Εκτός κι αν δεν εννοούσαν αυτό, θα μας το εξηγήσουν αύριο προφανώς στη συνέντευξη τύπου, το τι εννοούσαν με εκείνη την ανακοίνωση. 25 Φεβρουαρίου πάντως, πριν τρεις μέρες από σήμερα, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρό η ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ηρακλής, ενημερωμένο με τις παραιτήσεις Νίκου Υψηλάντη και Γιώργου Κυρίτση. Και τους δύο τους έχετε ακούσει εδώ στην εκπομπή. Τον κύριο Υψηλάντη, μάλιστα 50 λεπτά συζήτηση προχθές εδώ στην ώρα για μπλε. Η σύνθεση αυτή τη στιγμή της ΠΑΕ Ηρακλής είναι πενταμελής, δηλαδή Παπαδόπουλος, Καραντώνης, Παλαιοβράχας, Χατζόγλου και Λεονταράς. Δεν υπάρχει όνομα Ηλίας Θεοδωρίδης. Και δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Έχει καταχωρηθεί 25 Φεβρουαρίου, τρεις μέρες πριν δηλαδή, στο Γενικό Εμπορικό Μητρό. Έχουν αφαιρεθεί αυτοί οι δύο, δεν έχει προστεθεί κανένας. Και όπως επίσης έχετε καταλάβει, έχει παγώσει το θέμα προπονητή. Δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για τον Μανουέλ Ρόκα. Και χθες είχα μια ευκαιρία και είχα μια επικοινωνία εκτός αέρα, μιας και χθες δεν είχαμε εκπομπή δυστυχώς. Μίλησα όμως με τον Νίκο Παπαδόπουλο, μου μετέφερε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Λεονταρά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά χωρίς πολλά πολλά. Χωρίς να προκύψει κάτι, καθώς ο Νίκος Παπαδόπουλος εμένει σε αυτό που λέει ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή από τη στιγμή που υπάρχει προπονητής στον Ηρακλή δεν μπαίνει καν σε αυτή τη λογική να απαντήσει σε μια ενδεχόμενη πρόταση και υπάρχει και αυτό το επαγγελματικό ταξίδι που έχει για κανένα μήνα περίπου που θα λείψει σε Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία κτλ. Εδώ βέβαια γεννάται ακόμα ένα ερώτημα που φυσικά θα τεθεί και αύριο από τα πολλά. Παναλαμβάνω, διάθεση να έχουν και όρεξη, να μείνουμε 4 ώρες να ρωτάμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πώς ενώ υπάρχει προπονητής στον Ηρακλή και γίνεται Μανουέλ Ρόκα και λέγεται Μανουέλ Ρόκα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει ραντεβού με άλλον προπονητή. Από τη στιγμή που ο Ρόκα δεν έχει απολυθεί. Από τη στιγμή που ο Ρόκα είναι αυτός που προπονείται και φυσικά είναι ο Ρόκα αυτός που τα μαθαίνει κιόλας. Μόνο εμείς το ξέρουμε. Δεν διαβάζει, δεν ακούει, δεν ξέρει ότι η διοίκηση έκανε συνάντηση με άλλον προπονητή. Που φυσικά και υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο σεβασμός, πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του Νίκου Παπαδόπουλου. Αν και την ταπεινή μου άποψη την είπα ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή αν ερχόταν στην ομάδα θα το καίγαμε και αυτό το χαρτί που λέγεται Νίκος Παπαδόπουλος, γιατί δεν ξέρω το κατά πόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος με το χαρακτήρα που έχει θα μπορούσε να κάνει χωριό, δουλειά, όπως θέλετε πείτε το, με το χαρακτήρα, με έναν άνθρωπο με χαρακτήρα όπως ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Δεν νομίζω να μπορούσαν να καθίζουν στο ίδιο τραπέζι για πολύ καιρό και να συζητάνε. Πόσο μάλλον αν έμπαινε ο Θεοδωρίδης σε πρακτικές όπως ντου σε αποδυτήρια, ντου σε πάγκου στην ώρα του αγώνα κτλ. Κτλ. Τέτοια πράγματα ο Παπαδόπουλος δεν τα σηκώνει, για να μιλήσω λαϊκά. Αλλά δεν είναι μια απορία το ότι ενώ έχει προπονητή ο Ηρακλής, ένα μέλος της διοίκησης ΠΑΕ, ένα στέλεχος, συναντάται με άλλον προπονητή. Και στην τελική, τελικά, τον θέλετε τον Ρόκα ή δεν τον θέλετε. Αδειάστηκε από κάποιους ή δεν αδειάστηκε. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι, μετά το 1-0 στο Αιγίνιο, την ντροπιαστική ήττα του Ηρακλή, ήταν συγκεκριμένες. Είδα ποδοσφαιριστές να έχουν 70% λάθος πάσες. Και αυτό ο Ρόκα το χαρακτήρισε εξωαγωνιστικό και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. 5 λεπτάκια ακόμα, ημερολόγιο σας περιμένει, 3 ημερολόγια για την ακρίβεια, του ομίλου 1899, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ημερολόγιο, αποστολή στο 54526, έχουμε και το mail μας ανοιχτό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, blue libero, μία λέξη, blue libero, papaki, yahoo.com.
GR για τα τρία υπέροχα ιστορικά συλλεκτικά ημερολόγια του ομίλου 1899. Μία από τις υποθέσεις που απασχολούν την Παΐρα Κλής είναι και αυτή του Γιάννη Λουκίνα, που ζητά τα οφειλόμενα από τον Παπαθανασάκη και μιλάμε για ένα ποσό 82.500 ευρώ. Ο Ηρακλής μέσω της νομικής του πλευράς ζήτησε και πήρε παράταση για την εκδίκαση της υπόθεσης για την Τρίτη 5 Μαρτίου. Δεν είναι πολύ μακριά, αυτό είναι την άλλη Τρίτη. Βέβαια υπάρχει και μια δήλωση του εκπροσώπου του Λουκίνα που είπε ότι μέχρι στιγμής δεν μας έχει ενοχλήσει, δεν έχει επικοινωνήσει κανένας από τον Ηρακλή μαζί μας. Και αυτό ακούγεται κάπως, έτσι. Δεν θα έπρεπε να μπουν σε μια διαδικασία να τα βάλουν κάτω, να πούνε έλα εδώ Γιάννη, έλα εδώ δικηγόρε, να τα βρούμε, κάτι να κάνουμε. Εκτός κι αν ο Ηρακλής πάει στην πεπατημένη ότι έχουμε το δεδικασμένο με τον Περνής και από εκεί και πέρα όσοι διεκδικούν χρήματα θα πάρουν, ξέρετε τι, να μην το πω στον αέρα, δεν κάνει. Καλησπέρα στον Φίλιππο που μας γράφει από Βέρεια. Πάμε Ηρακλάρα. Γιώργο, τι βλέπεις με την Παλαχαϊκή? Αν εννοείς τι αποτέλεσμα ή τι πρόβλεψη μπορώ να κάνω, καμία. Γιατί με αυτόν τον Ηρακλή το φετινό μπορεί να κερδίσει 0-2 στο Βόλο όπως και κέρδισε και μπορεί να χάσει από τον τελευταίο Κυνιακό 1-0 όπως και έχασε. Καλέ μου φίλε, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη, δεν μπορώ να δω τίποτα. Και αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτό που μας αρέσει, αυτό που βλέπουμε μάλλον, δεν μας αρέσει καθόλου. Και το ένιωσα από πάνω μέχρι κάτω σε όλο μου το σώμα, στο Αιγίνιο, αλλά όχι μόνο στο Αιγίνιο, πολλές φορές φέτος, το ότι δεν απολαμβάνω αυτό που κάνω. Δεν απολαμβάνουμε το γήπεδο. Το γήπεδο θα έπρεπε να είναι διασκέδαση, θα έπρεπε να είναι ευχάριστος τρόπος ζωής. Ρωτάω, εμείς ευχαριστιόμαστε τον Ηρακλή? Μας διασκεδάζει ο Ηρακλής? Μας κάνει να πηγαίνουμε στο σπίτι όμορφα? Ή είμαστε χειρότεροι από ό,τι πριν πάμε στο γήπεδο? Εύκολη απάντηση. Ο Μπλάνκο Γεωργίεφ, άνοιξα εδώ να τα πω και λίγο αναλυτικά. 5-1 είχε κερδίσει όντως ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλου τη Γαλατά Σαρά, είχε χάσει 1-0 εκεί. Νωρίτερα, το έχει το νωρίτερα ή πρέπει να πάω πιο πίσω? Όχι, δεν το έχει το νωρίτερα εδώ, δεν πειράζει. Είχε κερδίσει 5-1 και μετά παίξε με την Άργες Πιτέστη και εκεί μια ξυγυρισμένη τεσάρα ακολούθησε. Μπατάκης προπονητής. Γεωργίεφ, Ζήφκας, Περγαμινός, Καραΐσκος, Λευκόπουλος, Κοφίδης, Αδάμου, Λάκης Παπαϊωάννου, Γκρέτασον, Χατσιπαναγής, Μαλουμίδης. Καραΐσκος είχε βάλει, ο Γκρέτασον είχε βάλει, ο Χατσιπαναγής είχε βάλει πέναλτι, ο Κοφίδης είχε βάλει σε εκείνο το μάτς με τους Ρουμάνους το 85. Φυσικά και θα είναι live, Φίλιππε, για τη συνέντευξη τύπου που ρωτάς για αύριο. Αύριο κανονικά συντονιστείτε 1:30 μέχρι όσο πάει. Έχει κανονιστεί το πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 να αναπροσαρμοστεί βάσει της συνέντευξης τύπου, πολύ σοβαρής, πολύ σημαντικής, πολύ κρίσιμης για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι 1:30 ακριβώς θα ξεκινήσει. Ξέρετε πως είναι αυτά, μέχρι να έρθουν να μαζευτούν κάμερες το ένα το άλλο, μικρόφωνα. Εμείς θα είμαστε εκεί από νωρίς και θα την ακούσετε ζωντανά. Εύχομαι να ακούγονται καλά και οι ερωτήσεις πέρα από τις απαντήσεις για να έχετε μια σφαιρική άποψη. Και να που κάνετε την έκπληξη και θα κάνουμε κλήρωση. Εκτός και αν δεν κάνουμε κλήρωση και... Όχι, δεν θα κάνουμε κλήρωση. Είμαι καλό παιδί σήμερα. Όσοι στείλετε μήνυμα, παίρνετε ημερολόγια. Αφού έχω και παρκαρισμένα. Δηλαδή, να διαβάσω το μήνυμα του Αθανάσιου. Περιμένουμε πώς και πώς την αυριανή συνέντευξη. Ελπίζω να δοθούν πιστικές και πραγματοποιήσιμες απαντήσεις. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Και εγώ το ελπίζω, Αθανάσιε. Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα ποιοι κερδίζουν ημερολόγοι. Και θα κλείσουμε. Τηλεοπτικά, Φίλιππε, όχι. Τηλεοπτικά, ζωντανά δεν θα τη δεις στην συνέντευξη τύπου. Εκτός κι αν έχει γίνει κάτι από το Ηρακλής Channel που πέρυσι λειτουργούσε, φέτος όχι τόσο πολύ. Θα είμαστε εκεί, θα σας ενημερώσω. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη
ζωντανά. Τα κανάλια, φαντάζομαι, R3, TV, 100 κτλ. Λογικά θα έρθουν, όχι λογικά, είμαι σίγουρος ότι θα στείλουν κάμερες και στις αθλητικές εκπομπές τους θα υπάρχουν πλάνα από την αυριανή συνέντευξη. Αλλά για ζωντανή κάλυψη της συνέντευξης τύπου τηλεοπτικά δεν νομίζω. Το ραδιόφωνο αύριο θα σε εξυπηρετήσει, το Λίμπερο 107,4, θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, να διαβάσω και την ανακοίνωση για την οποία μου έγραψε και μήνυμα ο φίλος ο Θωμάς από την Αλεξάνδρεια για το νέο χώρο στο Ιβανόφιο. Από την ανακοίνωση Αυτόνομης Θύρας 10, με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια θέλουμε να καλέσουμε ολόκληρο τον κόσμο του Ηρακλή να παραβρεθεί σε μια εξαιρετική σημαντική μέρα για το σύνδεσμο μας. Ενώ τα πάντα και οι πάντες γύρω μας οθούν να απομακρυνθούμε από την πραγματικότητα του Ηρακλή, εμείς επιλέγουμε να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή. Επιλέγουμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να γεμίσουμε τα πνευμόνια μας με αέρα αντεπίθεσης, να οπλιστούμε με υπομονή, να προετοιμάσουμε το στομάχι μας για νέες μάχες, για νέες πίκρες και ανίποτες χαρές. Επιλέγουμε να αφήσουμε τη μιζέρια στο σπίτι μας και να ξεκινήσουμε τη δικιά μας έφοδο προς τον ουρανό. Να ξεκινήσουμε τη δικιά μας ανεξέλεκτη πορεία μέχρι να γίνουν πραγματικότητα ακόμα και όσα δεν τολμήσαμε να ονειρευτούμε. Την 5η 28 του μηνός από τις 7, σήμερα δηλαδή, σας καλούμε στα εγγένεια του νέου μας συνδέσμου στον χώρο του Ιβανοφίου σε ένα γλέντι σαν αυτά που μόνο ο λαός ξέρει του Ηρακλή να στείνει. Την ερχόμενη Πέμπτη ανοίγει ακόμα ένα σπίτι για κάθε και ανόλευκη καρδιά και το μόνο σίγουρο είναι ότι την Παρασκευή κιόλας τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Ο σύνδεσμος στον χώρο του Ιβανοφίου θα ανοίγει αποκλειστικά και μόνο πριν και μετά τους αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου του Ηρακλή. Τις υπόλοιπες μέρες η λειτουργία του συνδέσμου της Αριστοτέλους συνεχίζεται κανονικά. Αυτό είπα, Θανάση μου, αυτό είπα, γιατί με ρωτάς από το κανάλι του Ηρακλή. Δεν το γνωρίζω, δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Έχεις δίκιο να λες, καλό είναι να βλέπουμε και τα πρόσωπα όταν απαντάνε. Σίγουρα θα υπάρξουν πλάνα στις αθλητικές εκπομπές TV 100 και R3. Το θεωρώ σίγουρο αύριο το απόγευμα. Αλλά αν το Ηρακλής channel στο YouTube το κάνει live, δεν το ξέρω, θα το μάθουμε αύριο. Λοιπόν, οι τέσσερις. Τέσσερις είναι. Ένας, δύο, πέντε. Τρία, είχαμε πέντε τα κάναμε. Είμαστε απλά. Ο Δήμος Τσιαμπάζης. Όχι, τέσσερις είναι, έχω δίκιο. Ο Αθανάσιος Αλμπάνης. Ο Τάσος Κοταράς. Και ο Νίκος Δημητριάδης κερδίζουν τα ημερολόγια. Επαναλαμβάνω, Δήμος Τσιαμπάζης, Αθανάσιος Αλμπάνης, Τάσος Κοταράς, Νίκος Δημητριάδης. Είτε έρχεστε από εδώ εν ώρα εκπομπής, γιατί τα έχω εγώ και δεν τα δίνω σε κανένα, τα κρύβω στην αγκαλιά μου, είναι πολύτιμα και συλλεκτικά και ιστορικά, και είτε ερχόμαστε σε επικοινωνία μέσω της εκπομπής, μέσω του mail, μέσω του Facebook, με όποιο τρόπο βρείτε, για να συνεννοηθούμε για το πώς θα τα παραλάβατε. Σωστά, Αθανάση. Η γλώσσα του σώματος πολλές φορές λέει πολλά. Σωστά. Σωστά. Ειδικά όταν εκνευρίζεσαι με την ερώτηση που ακούς, εκεί να δεις τι λέει η γλώσσα του σώματος. Έτσι δεν είναι? Άμα σου κάνει κάποιος μια ερώτηση που σου γυρίζει τον εγκέφαλο, μπορεί να έχεις απαντήσει ήδη με το σώμα σου παρά με τα λόγια σου. Μπορεί. Κλείνουμε. Χριστό. Θα ακούσετε τούτη την ώρα, ή μάλλον αμέσως τώρα, μετά τις διαφημίσεις, την εκπομπή Repress και τα όσα υπόθηκαν. Εύχομαι να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε απόψε. Πρώτα Θεός, στο ραντεβού μας αύριο 1:30 στο Καφτατζόγλιο για τη συνέντευξη τύπου. Και στην ώρα για μπλε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να είστε καλά.